με πήρε το αφεντικό μου 6 παρά 20 και μου είπε να έρθω εδώ, γιατί άνοιξαν το περίπτερο. Λίγα λεπτά μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, ο διαρρήκτης ανοίγει χρησιμοποιώντας μια πένσα το κλειστό περίπτερο και τρέχει προς την πόρτα που οδηγεί μέσα στον οικίσκο. Συνειδητοποιώντας πως είναι κλειστή και δεν μπορεί να την ανοίξει, επιστρέφει στη θηρίδα από όπου εξυπηρετείται το κοινό και μπαίνει σχεδόν ολόκληρος μέσα. Ο δράστης τραβάει το συρτάρι που περιέχει κάποια κέρματα και τρέπεται σε φυγή. Τελευταία στιγμή συνειδητοποιεί πως έχει αφήσει τα συνεργά του εκεί και γυρίζει για να τα πάρει προκειμένου να μην αφήσει ίχνη. Πήρε πολλά πράγματα. 2-3 κέρματα δεν μπόρεσε να ανοίξει, εντάξει, τι να πάρει. Έχετε... Αυτός ήθελε να πάρει ό,τι προλάβει, προφανώς να πάει, είναι τοξικομανής, να πάει να πάρει τη δόση. Λίγα λεπτά μετά, στο χώρο φτάνει ο ιδιοκτήτης, αντικρίζοντας το περίπτερό του ανοιχτό και το συρτάρι με τα ψηλά να έχει κάνει φτερά. Προφανώς χτύπησε ο συναγερμός, ήρθε το αφεντικό μου, είδε τι έγινε, ήρθε η αστυνομία. Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες στην περιοχή γύρω από τη λεωφόρο Ικάρου. Όλο ένα και περισσότερο συμβαίνουν τώρα τελευταία αυτά τα φαινόμενα. Ήμουνα και εγώ θύμα, γιατί έχω και εγώ κατάστημα. Πιθανό να είναι και ο ίδιος. Την περασμένη Παρασκευή, θρασίτατος ληστής είχε εισβάλει σε περίπτερο της περιοχής και μάλιστα νωρίς το απόγευμα και με το όπλο στο χέρι, απειλώντας την υπάλληλο, είχε καταφέρει να αποσπάσει περίπου 100 ευρώ, φεύγοντας πεζό στη συνέχεια προς την περιοχή του Κατσαμπά. Για μένα ήταν η διάρρηξη, ήταν νύχτα. Είχατε βίντεο για να δείτε ποιος είναι, για να καταλάβετε? Έχω στοιχεία. Οι αρχές θα αξιολογήσουν και θα κινηθούν σε αυτήν την κατεύθυνση. Εγώ δεν είχα αστικά εκεί. Έχω άλλα στοιχεία. Σύμφωνα με καλά γνωρίζοντες, πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο. Ένα 30χρονο τοξικομανή, εσημασμένο και γνωστό στην περιοχή, που συνελήφθη για την ένοπλη ληστεία της περασμένης Παρασκευής. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος. Αυτό το άτομο είναι γνωστό στην περιοχή. Έχει κλέψει για άλλα εδώ περίπτερα, το πιο πάνω στο Σκλαβενίτη, τον κύριο Στέλιο στο πάρκο κοντά εδώ στο Κατσαμπά. Είναι γνωστό, μας έχουν ενημερώσει, το πιάνουν κάθε φορά, αλλά ο εισαγγελέας τον αφήνει.